από το χωριό, από το Βαρνάβα, σε κάποια σημεία ενώ είχε σβήσει και είναι κάποιο στόχο τώρα εδώ, δεν ξέρω βέβαια και το όνομά του, έχει μια τεράστια αναζωπήρωση και πολύ μεγάλε αναζωπήρωσει και βοηθέ προ τη μεριά του Γραμματικού και προ την παραλία. Επιχειρούν να δουν και τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα, πάρα πολύ μεγάλε πυροδευτικέ δυνάμει, αλλά δεν μπορούμε να πούμε την ελέγχουμε. Σε σχέση με το χτεσινό, έχει πάρα πολλέ αιστείε, σήμερα μικρότερε θα έλεγα, πάρα πολύ διασπαρμένε, πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Σε σχέση με τις δυνάμεις που επιχειρούν, έχουμε έτσι κάποια αλλαγή ή είναι οι ίδιες δυνάμεις, κύριε Φιλίππου? Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω και λέω ότι οι άνθρωποι εδώ είναι ασταμάτητα. Δεν έχουν αλλάξει, αν δεν έχουν αλλάξει, τώρα έγινε και επιστράτευση συνάδελφων. Αν έχουμε πιο πολλά αεροσκάφη. Κύριε Φιλίππου, να ρωτήσω το εξής. Αυτές οι καινούργιες αιστείες, τις οποίες αναφέρετε, έχουν σχέση, μπορεί να είναι παράγωγες των κεντρικών μετόπων, είναι κάτι ανεξάρτητο κατά την εκτίμησή σας? Όχι. Το προηγούμενο από τις προηγούμενες φωτιές είναι αναζωπηρώσεις. Το ίδιο μέτωπο. Το ίδιο μάλλον και το μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κύριε Φιλίππου, το μέτωπο είναι μεγάλο. Θέλετε να μας δώσετε έτσι την έκταση, αν την γνωρίζετε? Δεν μπορώ, δεν έχω εκτιμήσει. Να κάτι καράδες και τα λοιπά, είναι μια περιοχή που έχει πιάσει. Και αν απειλούνται σπίτι. Στη Βόρεια Αττική, από το Κάλαμο εχθές, έχει περάσει η Βαρνάβα, πάει προς Γραμματικό και κατεβαίνει προς την παραλία κάτω του Γραμματικού. Έτσι, πως λέγεται εκεί πέρα. Όλο αυτό το κομμάτι είναι τεράστια έκταση. Και αν απειλούνται ή καίγονται σπίτια. Επίση, αλλού καμένο, από πιο παλιά είχε γίνει μια κάποια αναδάσωση, αλλού καλλιέργειες. Δεν έχουν κινδυνεύσει σπίτια, δεν κινδυνεύουν οι οικισμοί, γιατί αυτή είναι και πρώτη μας προτεραιότητα έτσι κι αλλιώς. Μεμονωμένα σπίτια όμως που υπάρχουν μέσα είτε στους λόγους και τα λοιπά, έχουν καμπηθεί, όμως δεν μας είχε αναφερθεί και κανένα ότι είχε καεί. Ό,τι είχαμε χθες τις πρώτες ώρες ότι είχε γίνει. Ωραία, κύριε Το βάρος όλο το επιχειρηματικό δόθηκε πρώτα στον άνθρωπο και στη συνέχεια στις κατοικίες και γι' αυτό δεν έχουμε κατοικίες και κυρίως ανθρώπινα ατυχήματα, να το πω έτσι, γιατί κάνουμε τον πρόβλημα σκληρά. Κύριε Φιλίππου, δεδομένου ότι πλησιάζει 11 η ώρα, υπάρχει μια πρώτη αποτίμηση των ζημιών στην περιοχή του Κάλαμου από χθες? Γιατί κοιτάξτε, σε επίπεδο, αν με επιτρέπετε... Το κάναμε, το κηρύξαμε, λόγω που υπήρχαν και καμένα σπίτια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εκεί λειτουργούν οι μηχανισμοί τώρα στήριξη για την έκτακτη ανάγκη. Εδώ για το Βαρνάβα και για το Γραμματικό δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο ακόμα, αλλά θα γίνει φαντάζομαι μέσα στην ημέρα. Αυτή είναι η μόνη αποτίμηση. Από εκεί πέρα είμαστε συνέχεια στον χώρο εδώ της Πυρός, δικάζουμε και πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση και δεν είχα ούτε το χρόνο ούτε να μιλήσω με όποιους ασχολούνται αυτή τη στιγμή με τις όποιες αποτιμήσεις. Κύριε Φιλίππου, επειδή κάνατε την έκκληση νωρίτερα για το νερό, ότι να μην γίνεται... Αυτό ισχύει. Δεν υπάρχει βία να γεμίσουμε τα βιτιοφόρα με τη στιγμή. Σκεφτείτε ότι στην περιφέρεια μέχρι χτες είχαμε 16 βιτιοφόρα και τώρα φέραμε και άλλα 10-26 και 6 της ΕΙΔΑΠ 32 και πάρα πολλά των Δήμων. Αυτά μπορούν να βρουν πάρα πολύ στα πυροσβεστικά οχήματα διότι είναι διαρκώς δίπλα τους και τα τροφοδοτούν. Κάποια από αυτά κάνουν και πυρόσβεση βέβαια. Όμως το πρόβλημα είναι της τροφοδοσίας των ίδιων που αργούν πάρα πολύ διότι είναι πολύ χαμηλή πίεση λόγω της μεγάλης υπερκατανάλωσης που υπάρχει και από τις κατοικίες. Και είναι ένα θέμα αυτό. Υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα, μια έκκληση που ενδεχομένως κάποιο μήνυμα που θέλετε να στείλετε στον κόσμο που μας ακούει αυτή την ώρα, κύριε Φιλίππου? Ψύχρεμος, να αποφεύγει να έρχεται στον χώρο της φωτιάς, γιατί πολλές φορές όσοι δεν μπλέκονται με αυτά προβλήματα δημιουργούν. Βέβαια εδώ μπορώ να πω ότι και η αστυνομία και η τροχέα λειτουργούν πάρα πολύ καλά, κλείνοντας τους κεντρικούς δρόμους, μη επιτρέποντας σε πολίτες να ανεβαίνουν κτλ. Ο κόσμος να είναι ψύχρεμος και να ακούει τις ανακοινώσεις εάν κάτι χρειαστεί. Βέβαια δεν κινδυνεύει κλεισμός αυτή τη στιγμή, δεν είναι αυτό το μεσοβραδινό που είχαμε με τους Άγιους Αποστόλους που αναγκαστικά είπαμε να φύγει ο κόσμος από τα σπίτια, δεν υπάρχει. Δεν πάβει όμως να είναι μια επικίνδυνη κατάσταση και η καταστροφή τουλάχιστον περιβαλλοντική. Δεν είναι δυνατόν αποτυπηθεί μια τεράστια οικολογική κατάσταση. Είναι προφανές αυτό. Που το χρειαζόμαστε σε τίποτα άλλο στην Αγγλία. Κύριε Φιλίππου, να πάμε στο τώρα και στις επόμενες ώρες. Έχετε τεράστια εμπειρία, όπως είπαμε και πριν, γιατί είστε αντιπεριφερειάρχη σε μια πολύπαθη περιοχή, την Ανατολική Αττική. Βλέπουμε ότι η κατεύθυνση του φαινομένου είναι από βορειοδυτικά νότιο-ανατολικά. Δεδομένου λοιπόν ότι υπάρχει ακόμα δυναμική, υπάρχει δυναμική στην πυρκαγιά, φοβάστε για Γραμματικό, για επέκταση της πυρκαγιάς? Πάρα πολλά
τουριστικά οχήματα που στη χρυκέβη δύο χώρα έχουν στηθεί κατά μήκος του δρόμου που φεύγει από το Βαρνάβα και κατεβαίνει κάτω προς το Σέτσι να προλάβουν αυτή την φωτιά και την προλαβαίνουν. Όμως όταν έχεις αναζωπηρώσεις σε άλλα σημεία αναγκάζονται κάποιοι από αυτά πλέον να φύγουν να λύσουν τις φωτιές που δημιουργούνται το μεταξύ. Αυτό είναι τώρα ένας άλλος κύκλος. Μέχρι τώρα έχει ελεγχθεί να μην περάσει το δρόμο αυτό. Δεν ξέρω να τα καταφέρουμε. Και δεν είναι μόνο ότι έχει τα πυροσβεστικά εκεί που είναι η φωτιά. Έχεις και τον τρόπο με τον οποίο κουκουνάρια, σπίθες και όλα αυτά τα πράγματα τα περνάει ο άνθρωπος, τα περνάει πάνω στα 100 μέτρα πιο κάτω. Με το ρεύμα τι γίνεται, κάποιες περιοχές μας λέγατε και την άλλη φορά. Πολύ μεγάλο πρόβλημα είχε χθες, αλλά βρήκα που πρέπει 5 ώρα εδώ στο Βαρνάβα. Και ο Κάλαμος και ιδιαίτερα η περιοχή των Αγίων Αποστόλων, γιατί είχαν καεί πάρα πολλές κολόνες. Μα πάρα πολλές δηλαδή. Μέχρι μόνος μου είδα κάποιες, να μην πω εκατοντάδες, σίγουρα δεκάδες και πινώνες κτλ. Δεν ήταν ένα σχέδιο. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο είναι, θα προχωρήσει να φτιάξει πάλι τα δίκτυα για να ηλεκτροδοτήσει. Αν υπάρχουν τώρα άλλοι τρόποι για να γίνει ηλεκτροδότηση, δεν έχω πληροφόρηση γιατί από το πρωί είμαι εδώ στην κατάσταση και δεν έχω ρωτήσει να δω τι έχει γίνει, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές που είχε κοπεί το ρεύμα. Εδώ Βαρνάβα, Γραμματικό δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Γιατί δεν έχει πάει φωτιά κοντά στους οικισμούς. Αλλά στους Αγίους Αποστόλους αισθάνεται τα πάντα σκοτεινά μέχρι σχεδόν στον Οροπό και μέχρι απάνω στον Κάλαμο. Όμως τώρα μην το θυμίσει, δεν ξέρω τι έχει γίνει με αυτό το πράγμα. Γνωρίζουμε αν έχουν κενωθεί τούτη την ώρα που μιλάμε κάποιες περιοχές, κύριε Φιλίππου? Όχι, όχι, δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή τα κινδυνευμένες περιοχές, έτσι όπως είναι η φωτιά. Ο τρόπος με τον οποίο έχουν ανοιχθεί τα πυροσβεστικά οχήματα και τα υπόλοιπα βιβλιοφόρα είναι κατά βάση να προστατεύσουν τις κατοικημένες περιοχές. Δεν λέω, μόνο με τις απομονωμένες περιπτώσεις να υπάρχουν στιγμιότητες, αυτά έχουν διάσπαντα μες στο βουνό. Τώρα, κύριε Φιλίππου, βλέπουμε και το έλεγε και κάποιος συνάδελφός σας νωρίτερα ότι οι δυνάμεις εκεί, της πυροσβεστικής κυρίως, είναι σε πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος θα κριθεί από τη φορά του ανέμου, από τον άνεμο, από τι θα κριθεί κατά την άποψή σας, ώστε να δώσουμε και ένα αισιόδοξο στίγμα, αν μπορούμε. Σίγουρα ο άνεμος είναι ένας μεγάλος αντίπαλός μας αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα ότι δεν είναι η αιστεία πράγμα που βλέπαμε χθες το βράδυ, απλά είναι διασπαρμένες πάρα πολλές μικρότερες. Νομίζω ότι και με τις εναέριες ρήψεις που γίνονται χθες με τα εναέρια μέσα, κάποια στιγμή, σε ευελπιστώ και σύντομα, θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά, αλλά είναι φοβερό αυτό που γίνεται με τις αναζωπηρώσεις. Εκεί που έχει δύσει, ξανά και πάλι. Κύριε Φιλίππου, αυτή τη στιγμή είδαμε και στην οθόνη μας από τις κάμερες ότι υπάρχουν εναέρια μέσα που επιχειρούν, αεροπλάνα, καναντέρ κτλ. Πού επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τα εναέρια μέσα, στην περιοχή του Βαρνάβα? Συνήθως όπου υπάρχει φωτιά, στην άκρη της φωτιάς, για να μην επεκταθεί και παραπάνω. Δεν ήμουν μέσα στην καρδιά της φωτιάς, αλλά όπου είναι στα όρια εκεί που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή, στο φρύδι που το λέμε έτσι, απλά της φωτιάς. Συνήθως εκεί επικεντρώνουν στα σημεία που υπάρχουν τα νέα μέτωπα και τα σημεία που είναι αναζωπηρώσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φιλίππου, ευχαριστούμε θερμά. Καλό κουράγιο και στον κόσμο εκεί που δίνει τη μάχη του, τους άνδρες της πυροσβεστικής.